Κύριε Σενατάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστούμε καταρχήν θερμά για αυτή την συνέντευξη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσουμε από την επικείμενη κάθοδο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την ερχόμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, 25 και 26 Ιανουαρίου. Είναι στο επίκεντρο της συζήτησης αυτή την ώρα για όλα τα κομματικά επιτελεία σε επίπεδο Κρήτης και ιδιαίτερα Ηρακλείου, θα έλεγα. Απασχολεί αυτή η κάθοδος όχι μόνο το κυβερνών κόμμα, απασχολεί το ΠΑΣΟΚ που ευελπιστεί σε υψηλότερα ποσοστά λόγω και της κριτικής καταγωγής του Προέδρου του, απασχολεί τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θεωρεί ότι για παράδειγμα το Ηράκλειο είναι το κάστρο του κόμματος. Απασχολεί και τα μικρότερα κόμματα που αγωνιούν για το αν θα εκλέξουν ή όχι από μια βουλευτική έδρα. Πολλά τα ερωτήματα. Εγώ το πρώτο που θα θέσω σε εσάς είναι τι προσδοκάτε από αυτή την κάθοδο και τι σηματοδοτεί η έναρξη των προεκλογικών επισκέψεων του Πρωθυπουργού από την περιφέρεια Κρήτης, από τον τόπο καταγωγής του. Κοιτάξτε, είναι μια σειρά επισκέψεων που κάνει ο Πρωθυπουργός τώρα πριν τις εκλογές σε όλες τις περιφέρειες, όπου στόχο έχει να αναδείξει αυτά τα οποία έχουν γίνει στην κάθε περιφέρεια, δηλαδή κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα ωφέλη από τους νόμους οποίους έχουμε ψηφίσει ανά περιφέρεια, τα έργα υποδομών τα οποία έχουν προχωρήσει, με σκοπό να δείξουμε στους πολίτες, εκτός από το εθνικό, τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Έχει πάει την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν στον Εύρο, έχει πάει στην Πελοπόννησο, στα Ιωάννενα, στην Ήπειρο δηλαδή, και τώρα ήρθε η σειρά της Κρήτης, όπου έρχεται, όπως είπατε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλοι περιμένουμε την επίσκεψή του και εμείς του κόμματος, αλλά και οι πολιτικοί, θα πω, αντίπαλοι, με σκοπό να δουν και να ελέγξουν τις αντιδράσεις από την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Είναι μια σειρά επισκέψεων, όπως είπα, η οποία παίρνει ένα χαρακτήρα αυτή τη στιγμή προετοιμασίας προεκλογικού, όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να πούμε ότι από την εκλογή του Προέδρου το 2016 δεν σταμάτησαν ποτέ. Είναι ένας Πρόεδρος και Πρωθυπουργός ο οποίος διαρκώς βρίσκεται στην περιφέρεια. Δεν είναι μόνο η Αθήνα, όπως λέμε πάντα, η Ελλάδα. Και βρίσκεται διαρκώς στην περιφέρεια προκειμένου να αφουγκραστεί τα προβλήματα και να δώσει λύσεις και σε μικρά τοπικά προβλήματα, που και δόξα τω Θεώ το καταφέρνει με μεγάλη επιτυχία. Η επικοινωνία λοιπόν με τον κόσμο, η διαρκής επικοινωνία που έχει με τον κόσμο, είναι και αυτό νομίζω που τον κρατάει και στην κορυφή των επιλογών των πολιτών και ευελπιστούμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε και στις εκλογές. Κύριε Σενατάκη, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ενημερωνόμαστε ότι στην ομιλία θα παρουσιάσει το περιφερειακό πρόγραμμα για την Κρήτη, το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξη για την Κρήτη. Εσείς έχετε ασχοληθεί ποικιλοτρόπως και με πολλή ένταση για το αναπτυξιακό κομμάτι της οικονομίας του νησιού, την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Έχετε καταθέσει προτάσεις κατά καιρούς. Πού θα στηρίζετε αυτό το περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα, λέτε? Κοιτάξτε, εδώ στην Κρήτη, όπως καταλαβαίνετε, ο τουρισμός παίζει καθοριστική σημασία και ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος διαρκώς είναι στο επίκεντρο και προσδοκούμε συνεχώς για την βέλτιστη, για τη βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος το οποίο οι αγρότες καλλιεργούν, για να έχουμε τα περισσότερα δυνατά ωφέλη από τον πρωτογενή μας τομέα. Υπάρχει όμως και ένας σημαντικός τομέας, ο οποίος περνάει και τις άλλες δύο κατηγορίες οριζοντίως, αυτός της εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Κρήτη με το ακαδημαϊκό της δυναμικό σύστημα και δυναμικό μπορεί και αποτελεί πόλο έλξης πολλών ξένων επιστημών και σε συνεργασία και σε συνέχεια μάλλον των προγραμμάτων που
το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσμοθετήσει, γίνεται όλο και πιο εξωστρεφής και προσελκύει και προγράμματα αλλά και επιστήμονες από το εξωτερικό, κάτι το οποίο βλέπουμε καθημερινά που να συμβαίνει στο ΙΤΕ. Όπως βλέπουμε, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας είναι ένα από τα καλύτερα ιδρύματα στην Ελλάδα και σε πολύ καλό ευρωπαϊκό πια βαθμό, με τον πρόεδρό του να είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής των Ερευνητών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ερευνητών, κάτι το οποίο είναι για μας τιμή. Επομένως, νομίζω ότι αυτοί οι τρεις τομείς είναι αυτούς οι οποίοι επικεντρωνόμαστε και τι χρειάζονται όλοι αυτοί οι τομείς. Χρειάζονται υποδομές για να υποστηρίζονται. Επομένως, το μεγάλο κεφάλαιο των υποδομών που έχουμε ανοίξει από το 2019, το οποίο βλέπουμε να υλοποιείται, είναι αυτό που θα κουμπώσει, ας το πούμε, σε όλα αυτά τα οποία θα αναφέρουμε για ανάπτυξη στους υπόλοιπους τομείς. Και είναι το αεροδρόμιο, βεβαίως, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, το οποίο ευελπιστούμε το 2026 πια να είναι τέλος του 2026 να δοθεί σε λειτουργία. Είναι ο ΒΟΑΚ, ο οποίος ήδη ξεκίνησε από τη μεριά της Νεάπολης, ένα τμήμα του 14 χιλιόμετρων και δουλεύουμε με ταχύτητα τους ρυθμούς ώστε το 2023 να είναι το έτος αυτό το οποίο αυτό το μεγάλο έργο πνοής για την Κρήτη θα βγει επιτέλους, θα προκηρυχθεί και θα μπορούμε να μιλάμε για την αρχή της υλοποίησης του έργου αυτού, κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Πέραν της πολυπλοκότητας του έργου, υπήρχε και το κόστος του έργου. Ένα κόστος το οποίο πιστεύω και το λέω αυτούς τους πολίτες, μόνο μια τέτοια κυβέρνηση, μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπίσει τα θέματα, μπορούσε να βρει την χρηματοδότηση αυτού του έργου. Εκεί ήταν το δύσκολο, το πολύ πολύ δύσκολο κομμάτι, ένα έργο ακριβό, το οποίο μπόρεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πει στους Ευρωπαίους ότι πρέπει να χρηματοδοτήσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και για να σας πείσω για αυτό που λέω, να σας πω ότι το δικό μας έργο εδώ, ο δικός μας ΒΟΑΚ, είναι το μοναδικό έργο στην Ευρώπη, παραλαμβάνω, το μοναδικό οδικό έργο στην Ευρώπη που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εκεί φαίνεται πραγματικά πως η δουλειά που έχει γίνει για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας μας από την πενταετία 15-19 και να το πάρω και πιο πίσω από τα μνημόνια, για να μην αισθάνεται και ο κόσμος ότι μιλάμε μόνο κομματικά, από τότε που η χώρα μπήκε στα μνημόνια, όπου έχασε την αξιοπιστία της, είναι αυτό ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς με τη διακυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη η χώρα μας κατάφερε να ανακτήσει και να ενισχύσει την αξιοπιστία και τη συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενημερωνόμαστε ότι τη Δευτέρα, σύμφωνα και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα έχουμε μία συνέντευξη τύπου στην Αθήνα από τον Πρωθυπουργό για τα θέματα της οικονομίας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Έγινε γνωστό ότι σε επίπεδο Ηρακλείου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση και με τους παραγωγικούς φορείς, τις παραγωγικές τάξεις. Εσείς έχετε συναντηθεί πολλάκις μαζί τους, με τα επιμελητήρια, τους μικρομεσαίους κλπ. Τι θέματα σας βάζουν αναφορικά με τα θέματα που αντιμετωπίζουν οικονομικής διατραφής και με τον τραπεζικό δανεισμό, που τον χαρακτηρίζουν ότι αποτελεί μια τραπεζική θηλιά για τη συνέχεια του επιχειρήν? Κοιτάξτε, πριν πάμε στον τραπεζικό δανεισμό, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μέχρι πρόσφατα η συζήτηση γινόταν για το ενεργειακό κόστος και στις επιχειρήσεις αλλά και στα νοικοκυριά. Κάτι το οποίο η κυβέρνηση αμέσως μετά τους πρώτους μήνες του 2022, αντιλαμβανόμενη το πού πήγαινε το πράγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ίσως ήταν και από τις κυβερνήσεις που παρενέβησαν περισσότερο από άλλα ευρωπαϊκά κράτη στο να
να βγάλουν αυτή τη θηλιά από το λαιμό των ελληνικών επιχειρήσεων και των ελληνικών νοικοκυριών. Επομένως, μέχρι πρόσφατα μιλούσαμε για το ενεργειακό κόστος, κάτι το οποίο μπορείτε να δείτε και στα δημοσκοπικά πια στοιχεία, έχει κατέβει σημαντικά από το άγχος των πολιτών. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ανασφάλεια και η αγωνία που προκαλεί στους πολίτες το κύμα της ακρίβειας. Είχα σκοπό να σας ρωτήσω, η καθημερινότητα αυτή είναι η ακρίβεια. Ναι. Βεβαίως. Αναπόφευκτα από αυτά φτάνουμε και στο δανεισμό που κάποιοι φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση κεφάλαια αν εξαντληθούν λόγω της ακρίβειας. Εδώ να πούμε ότι και πάλι η κυβέρνησή μας με προσπάθειες και καινοτόμες λύσεις όπως είναι το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο βλέπουμε ότι δουλεύει, το βλέπουμε πια ότι δουλεύει, βλέπουμε ότι τα προϊόντα που είναι μέσα στο καλάθι σε μεγάλο ποσοστό πέφτουν ή παραμένουν στάσιμα, κάτι το οποίο ήταν το ζητούμενο, και μιλάμε για προϊόντα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά μας. Επομένως και εκεί με πολύ ενδιαφέρον και με έξυπνες λύσεις καταφέρουμε να ανακουφίσουμε τα νοικοκυριά. Και τέλος έρχεται και το Food Pass, το οποίο από 1η Φεβρουαρίου θα αρχίσει να λειτουργεί, και με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρήσουμε να επιστρέψουμε το κομμάτι της ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ πίσω στις ελληνικές οικογένειες. Και εδώ, σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ανέφερα, έχω να προσθέσω την δομική αλλαγή που έχει κάνει η κυβέρνηση από το 2019, που είναι η μείωση των φόρων και των εισφορών και η αύξηση του κατώτατου μισθού, το οποίο έχουν αυξήσει το εισόδημα των πολιτών, κάτι το οποίο τους κάνει να μπορούν να πατάνε πολύ καλύτερα στα πόδια τους και να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα ακρίβειας. Μάλιστα, πολλά βγήκαν χθες κάποιες εκθέσεις όπου αποδεικνύουν ότι η μέση αύξηση στους μισθούς είναι τέτοια η οποία υπερβαίνει την αύξηση του κόστου ζωής. Και φανταστείτε τι θα γινόταν αν δεν είχαμε κάνει όλα αυτά τα μέτρα και πού θα βρισκόντουσαν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες. Βεβαίως, η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι στην αγορά δεν γίνονται έλεγχοι, επικρατεί ασφροκέρδεια κλπ. Ότι η ακρίβεια δεν έχει τυθασευτεί με τα μέτρα αυτά. Η αντιπολίτευση δυστυχώς μην έχοντας επιχειρήματα, διότι αυτό που εξηγούμε και αυτό που συμβαίνει είναι ότι ενώ στο παρελθόν είχαμε ενδογενείς κρίσεις από μια κακή λειτουργία του κράτους μας, αυτό που έχουμε τώρα το 2020 και μετά είναι κρίσεις εξωγενείς. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι ο COVID, είναι όλα αυτά και μετά από όλα αυτά προέρχεται και η ακρίβεια. Προσπαθούν, θέλοντας να κάνουν αντιπολίτευση, να πείσουν τους πολίτες ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως είναι δικά μας λάθη. Νομίζω ότι δεν πείθουν κανένα. Το αντίθετο κιόλας, νομίζω ότι θα εκτεθούν σε κάθε προσπάθεια που κάνουν για να το κάνουν αυτό, διαψεύδονται και διαψεύδονται από τις διεθνείς εκθέσεις και τις ευρωπαϊκές εκθέσεις, όπου δείχνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη καταφέρνει πάρα πολύ καλά πράγματα και αντιμετωπίζει όλες αυτές τις κρίσεις με καλή επιτυχία. Ανεπίσημα διανύουμε ήδη την προεκλογική περίοδο. Διαβάζω από το Διεθνή Τύπο ότι οι Αμερικανοί, Γάλλοι και Γερμανοί επιθυμούν να γίνουν κοντά οι ελληνικές εθνικές εκλογές με τις τουρκικές. Ασπάζεστε κάτι τέτοιο ως γεγονός να γίνει έτσι? Τώρα, αναπόφευκτα, αυτό έχει πια δρομολογηθεί. Είναι κοντά όμως, πάνε κοντά τα πράγματα. Ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ερντογάν, δήλωσε ότι θα γίνουν 15 Μαΐου. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι
οι εκλογές θα γίνουν είτε Απρίλιο είτε Μάιο. Οπότε οποιοδήποτε άλλο σχολιασμός νομίζω περισσεύει, καθώς τα γεγονότα επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο δεν ξέρω γιατί ήταν επιθυμία των υπολείπων με βάση το ρεπορτάζ που μου λέτε, αλλά αυτό επιβεβαιώνεται πια από την πράξη. Προετοιμάζεστε έστω ανεπίσημα εσείς προεκλογικά το γραφείο σας με τις συναντήσεις που θα έχετε. Τι στόχους έχετε βάλει για το Ηράκλειο, για το νομό Ηρακλείου? Κοιτάξτε, η πόλη μας και ο νομός μας είναι ένας από τους πολύ μεγάλους νομούς στην Ελλάδα και διαρκώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε με προβλήματα καθημερινότητας, με τον πρωτογενή τομέα, με τα εργασιακά, με το τουριστικό κομμάτι. Καταλαβαίνετε ότι καθημερινά έχουμε πληθώρα προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Εμείς έχουμε βάλει στόχο να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις και να μπορέσουμε να έχουμε ένα νομό ο οποίος θα λειτουργεί υποδειγματικά, θα παράγει πλούτο όπως κάνει, με ακόμα καλύτερες συνθήκες και να πρωταγωνιστεί στη χώρα μας με ένα θετικό πρόσημο όπως μπορεί να κάνει. Όπως αξίζει στο Ηράκλειο και ευρύτερα στην Κρήτη. Κύριε Σαντάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά για την συνέντευξη αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χαίρετε.